Καλησπέρα, είμαστε στο Σουπεράκι και στα Firewolf. Και παίζουμε το αξέχαστο. Ένας βόρειος ύμνος. Ένας... Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, είναι ένα horror game. Τι λέξη δεν ήξερες. Το Northern. Όχι, μου αρέσει. Το Alpha ξέρεις. Είναι ένα horror game. Έστω δεν θα είναι πολύ χάρη. Δεν το ξέρουμε. Can't breathe. Καλή φάση. Μάλλον δεν θα είναι. Μάλλον δεν θα είναι. Μάλλον δεν θα είναι. Είναι αυτό το πολύ ξέρω. Όχι. Ή παιδάκι. Ή κοπελίτσα παιδάκι. Δεν πρέπει να κρίνουμε το φίλο της που είναι να αποφασίσει ό,τι θέλει. Αυτοπροσδιορίσου λοιπόν χαρακτήρα του παιχνιδιού μας. Γράφουν όλα καλά, κάτσα. Α, ωραία. Χαρακτήρα του παιχνιδιού μας θα πρέπει να του κάτσει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, για κανένα έθνο. Οπα. Γεια σου. Πού καλά μας λοιπόν. Μάλλον. Δεν μπορώ να πω ότι και τα πέντε δάχτυλα. Όμοιο αλστάρ κόκκινο, άρε, πάρει. Τσινάκι, αλστάρ. Λοιπόν, πάλι ο Πάρης σε γυλικείο βέβαια. Γεια σου, Πάρης. Είναι η Πάρενα. Πάρης Χίλτον. Παίζουμε με την Πάρη Σκέλτον. Α, το καημένο το Λούμια πάει. Μέσα του κουνάει. Ναι, μπορεί να φτιάξει με τον κορμοστά. Λούμια είναι αυτό. Μα, και έσπασε. Όχι, Κώστα, αντιμετωπίζουμε την ένταση πολύ πιο ισχυρή. Όχι! Λοιπόν, πρέπει να βρούμε βοήθεια, Κωστή. Το συνστήριβι ήταν στο φακό. Φακό, αρχικά πρέπει να. Κακό ή φακό. Φακό. Ένα φακό γιατί δεν βλέπω τίποτα θέλω. Δεν ξέρουμε το παιχνίδι με τι διαδραματίζεται. Το βρήκα σε ένα site. Κοίτα λίγο πάνω. Κοτάμιτ. Είμαστε τόσο βορειο σε. Όχι, αστέρια, βοήθεια, δυναμία του. Καμάτα. Γεια σας, δέντρα. Που είπατε κανένα F, κάτι, ξέρω εγώ. Όχι, εντάξει, οκ, χαλασμένο παιχνίδι πήραμε. Ωραία, λοιπόν, τα γραφικά η πρώτη όψη μπορεί να πω ότι είναι σκοτεινά. Θα μπορείς να πεις ότι φαίνεται πολλά πράγματα. Κοτάμιτ, αυτή η μύγα μου έσπασε τα αυτιά. Ωραία, εγώ τι κάνω, απλά πάω προς το δάσος. Λέω Κωστή, μπεις, μου υποθέτω έτσι. Υποθέτω ότι οι developers είναι έξυπνοι, λέω να βουτήσω στο ποτάμι γιατί μόνο εκεί είναι φως. Πώς θα δω το κόμμα πηγαίνουμε, ωραία. Ακολουθήσουμε το φως. Πάρ' το περιμετρικά, ξέρω εγώ. Το πάρω με το ποτάμι, λες. Πάρ' το με το ποτάμι. Τις λέει προς τα εκεί. Προς τα εκεί, λες. Ωπα. Όλα το φως. Ωραία, πώς πάμε απέναντι. Ωπα. Κάτι είναι ευθεία, κάτι βρες και εσύ. Να το διβάλλει, να το τρέξω. Ωραία, πώς την πάλι. Την προηγούμενη φορά την έξω πρέπει να κατεβάσουμε τον γκάμα, θυμίσου, ήταν... Όχι τώρα. Μήπως να ανεβάσω τώρα τον γκάμα όμως, γιατί βλέπω τίποτα του. Α, μέσα έχει brightness, δεν πήγαινε λίγο. Ναι, αυτό είναι. Options. Λοιπόν, για να δούμε τι προηγές. Graphic. Ανέβασε λίγο τη φωτεινότητα, ναι. Μέχρι αυτό το logo σου με τρελαίνει. Βλέπεις ότι παίζουμε όλα στα epic, ε. Λοιπόν, θα δούμε από το βίντεο τι φαίνεται και τι όχι. Εντάξει, νομίζω καλά είναι και καλά είναι και. Είναι και λίγο παλιά η οθόνη που βλέπουμε. Ναι, δεν είναι καλό το αριστερό το color correction, οπότε. Οπα. Πάρτα. Τι κουνάει τα πάντα. Δουλεύει! Α, τέλεια. Είναι και γεμάτο, μιλάμε για budget. Μην το ανάψεις ακόμα. Να μην κάνω μια δοκιμή. Λες, δεν μην δουλεύουν. Left, μου λέει. Ναι, νομίζω αριστερό ήταν το ανάψεις. Πάτε πότες. Πώς μου σου έκανα κάτι με τα μάτσεις. Και λέω τι πας. Πες. Α, σπέσαι το jump. Όχι, απλά για να πας πέσεις από εκεί. Τρέχα. Ωραία. Τώρα άλλα ψηφίσαμε προς ευθεία λογικά, ξέρω εγώ. Πάμε να κάνουμε το γύρο, υποθέτω, να βρούμε κάτι. Μάλλον. Ωραία, άναψε και να βλέπουμε τώρα τίποτα. Α, παίρνει και ώρα. Ωραία, φίλε, το μεγαλύτερο το. Μην πετάξει κάτι, θα πάρει φωτιά το δάσο. Ναι, αλλά θα πάρει φωτιά και μαζί, ότι είναι σε αυτό το δάσο. Εμείς δηλαδή. Γεια σας. Έλα. Οπ. So what. Μάλιστα. Οπα, trails. Ότι τώρα περνούσε και τρένο από εδώ, ρε. Ναι, ναι, σίγουρα. Έχεις πάει... Λοιπόν, τώρα αυτό είναι για πατρινούς τρίβια, αλλά έχεις πάει ποτέ στα Ραχοβίτικα να δεις... Ραχοβίτικα, ναι, καλά το είπα. Πιο πέρα, μετά τον Άι Βασίλη, πώς είναι η διαδρομή. Σταμάτα. Καλύτερα από αυτό είναι που πέραγε πριν κάτι χρόνια τρένο. Καλύτερα, χειρότερο από αυτό, ψέματα, καλύτερα από αυτό. Μην ανάψει, έχουμε το οικονομία. Δεν λέει κάπου ότι έχουμε περιορισμένο αριθμό το τέτοιο. Και το τελειώσουνε, ρε. Μοιάζανε αρκετά στα μάτια. Θα παίξουμε 20 λεπτά το παιχνίδι, θα είναι άθλιο, δεν θα ξαναπαίξουμε. Τέλεια. Χαίρομαι έτσι που είσαι θετικός. Μέση μου πεθαίνει όπως κάθομαι, αλλά δεν πειράζει. Επίσης, πώς θα γίνει jumpscare να τον δούμε να έρχεται από 3 χιλιόμετρα. Λογικά δεν τον δούμε να. Κοίτα, ως jumpscare. Θα είναι αυτό το δέντρο. Ως jumpscare μπορείς π.χ. να ορίσει και το πέσει από την τράπεζα. Από την τράπεζα, ο πατέρα. Τι, από τη γέφυρα. Από τη γέφυρα. Πέσανε τράπεζες, ο Κωστής, ο προφήτης. Τι είναι αυτό, σπηλιά. Λέζαμε στον Batman. Και εσύ είμαστε γυναίκα. Δεν είναι σπηλιά, έτσι. Απλά οι σκιές παίζουν μυαλό στα παιχνίδια μας.
Άμα το πετάξω, τι γίνεται. Α, ήθελα να δοκιμάσω άμα μένει κάτι φωτιά. Α, ένα παιχνίδι! Oh. Ναι! Yay! Yeah. Mm-hmm. Τέλειο! Πάτω. Έχει αίμα! Υπέροχο! Εντάξει, μπορεί να το πάτησε το τρένο. Αυτό που δείχνει, τι είναι, αυτό, το βλέπεις. Ναι. Κουμπί αυτό είναι. Το έχω πει στο τρυπορία, τι. Ή ασπίδα του Λεωνίδα. Αυτό μπορώ να το πάρω μαζί μου, ξέρω εγώ σαν. Κοίτα, βλέπεις κάτι πιο ενδιαφέρον από το αίμα. Ω, ξέρω εγώ. Μπορεί να μας έχει δίνει κάποιο μήνυμα αυτό η ουρά. Πηγαίνετε προς τα εκεί. Αυτό το κάνουμε ρε φίλε. Μήπως κάνουμε ρε φίλε or something. Μήπως μετά τα ανοίγουμε για να τα φωτίσουμε αυτά. Μπορεί αυτό. Δεν ήθελα να το πετάξω. Να το ζωμάκι, πήγα να κάνει οικονομία και έχει χαλάσει τρίζα. Ξέρετε, δεν πήγαμε τώρα, είχαμε τις ράγες, πήγαμε δεξιά, δεν πήγαμε αριστερά. Μπορείς να τις ακολουθήσουμε εδώ που βγάζει από την άλλη. Αυτή είναι η κρεμάλα. Όχι, ελπίζω. Όχι. Α, τι λέει. Γιατί έχω την πινακίδα. Δεν έχουν πάθει ακόμη για να βάλουν τη πινακίδα μέσα. Ακούσα απλά το μισή αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Ρε, παιδί μου, είναι low budget alpha horror παιχνίδι, τι να κάνω. Τι λες ρε το λόγο, εδώ σου έχει προσφέρει τόσα τόρτς. Εδώ τα καλύτερα μαλλιτάρια έχει. Όχι, δεν ήταν. Όχι, don't do drugs, kids. Σκέφτηκα αυτό το στίβο. Κοίτα, αλλάζει μουσική. Ή μπήκε σου λούπα το ίδιο κομμάτι. Όχι, βάλα ένα βιολιά, ρε Κωστή. Στο βιολιά δεν είναι, τι είπα, αλλά. Είχε και βιολιά. Όχι, μπορεί να είναι στο δεξιό ακουστικό που δεν φορά αυτή τη στιγμή. Και εγώ φορά δεξιά ακουστικά, είδε. Αλλά συμπληρωνόμαστε, τέλεια. Πάμε προ αυτή τη σπηλιά που δεν είναι καθόλου τρομακτική. Τέλεια, αρχίσαμε. Τι είπα, να. Λοιπόν, σκέφτε τον Batman και μπαίνει στο σπίτι σου για να νιώσει πιο ήσυχα. Να μην έχει ένα κόλπο. Είναι. Κορυφώνεται. Δεν θα πάω μέσα. Είναι. Σου επιτρέπει να πα μέσα. Και τώρα κάνει τζάμπσκι. Αν γίνει αυτό, όντως θα έχει καλό σαν design. Γεια. Κοίτα, επειδή θα σπεταχτεί κάτι το οποίο δεν είναι ζωντανό τώρα. Τι θα τρέξει, γιατί. Τι δεν είναι ζωντανό. Ρε παιδί με ένα κουκλάκι, κάτι τέτοιο ξέρω εγώ. Γιατί να μην πεταχτεί μια νυχτερίδα απλά. Μαλάκα, μα τελειώνει το τέτοιο έτσι. Οκ. Φακ. Άναψε άλλο, άναψε άλλο. Ωραία, θα κάτσω εδώ που δεν είναι πριν το jumpscare. Μισό. Μαλάκα, ήταν όντως τρομακτικό ότι πρέπει να πετάξει το σπίρτο για εδώ μέσα. Αυτό ήταν ωραίο, αυτό μ' άρεσε ως σκηνή. Λοιπόν, τώρα που πάμε. Δεν πετάει το κοκορτσάκι. Εντάξει, μαλακή, δεν με έκανε έτσι, βλέπω εκείνη την οθόνη και πάλι αρμπούς. Όχι. Κοίτα, είμαστε σε σπηλιά, είναι out of place να πεταχτεί οτιδήποτε νεκρό κοριτσάκι, κουκλάκι και τέτοιο. Καμιά νυχτερίδα σε φολ. Εντάξει, ξέρεις πως θα κάνει έτσι και θα μου έρθει στη μούρη όλο το χέρι, ρε. Το φαντάζομαι, είχε και μια γωνιά εδώ πέρα. Θα είναι τυχαίο, όταν είναι ακλαστικά μου. Εγώ κρατώ το χέρι μου εδώ έτσι, ρε. Ο αρχαίος Λεωνίδας της έρθει. Είναι παιχνίδι αυτό, τι καλά. Ήταν μια γυμνή. Α, δεν μου κάνει πώς το παιχνίδι. Γιατί υπήρχε ένα μικρό κοριτσάκι. Κοίτα γυμνό. Τη σπηλιά. Ποιος σε κυνηγάει, παιδί μου. Γεια. Θες φίλους. Έλα να γίνουμε φίλοι. Σκέφτεται πάλι ο μαλάκι. Και πού πήγε ο μαλάκι. Κοίτα, άμα θες να γίνουμε φίλοι να έρθει. Άμα θες να γίνουμε φίλοι να μην έρθει, εντάξει. Οκ. Okay. Χαίρομαι ότι συμφωνήσαμε. Μαλάκα, θα. Τι, είναι το σημείο. Δεν θα μπορώ να τα ακουστικά αυτή τη στιγμή. Βλέπει τι ενδιαφέρον τα βάνει. Ωραία. Α, για να. Τηρήσουμε κάτι. Μάλιστα. Τσο. Δεν έχω τη γυαλιά εδώ πέρα. Ακολούθησε τι γραμμέ εσύ. Σε ένα βλέπω. Κάποιο παίρνει με DSL σύνδεση. Τι DSL, δε. Πρώτο κοντάν, αχ. Το δει και εσύ αυτό έτσι. Α μην πάω προ τα εκεί. Κοίτα κάτι πόδια σκιά, δεν κατάλαβα καλά. Δεν είναι τα δικά μα, αλλά πώ. Τι παιδί μου, του κοριτσακίου. Εσύ κάτι έχει ζήσει σε σκρίσο, δεν είπε. Α, όχι, όχι, δεν έχω δει. Και τι φάση, γιατί να έχει ένα μικρό γυμνό κοριτσάκι μέσα σε μια σπηλιά. Πώς θα. Δεν κάνει πώ, δεν είχα ζώδιο που κάνει. Μη μαναγκάσει. Αξίζουν τα views. Πάμε, Κωστή. Check arm. Πάτε μια Q. Πάτε λίγο escape. Check arm. Αν ποτέ δεν ζεις τον νόμο σου. Ενδιαφέρον αυτό.
Κωστή, γιατί. Τι θες να γίνει με κλισέ. Τι. Σφυρίξε χαρούμενα μπορείς. Και απλά θα σφυρίζει το κοτσάκι πίσω. Στη φωτεινή πλευρά. Δεν έχει κάτι να σχολιάσει, απλά προχωράμε σε ένα τέτοιο. Περιμένουμε και παίρνουμε τον τζάμπσκερ. Τι πάει μετά. Απλά προχωράμε στο σκοτάδι και περιμένουμε. Επίσης, τι σπηλιά είναι αυτή, ρε μαλάκα. Για και λίγο πάνω, είναι σπηλιά. Τι φάση. Όχι, και το χέρι. Το χέρι δεν ψήθηκε να ανέβει μέσα με το κεφάλι, ρε παιδί μου. Εντάξει, όχι, αυτό είναι λογικό. Είναι ότι κρατάει το τέτοιο κάτω και σηκώνει το κεφάλι. Ναι, αλλά είσαι. Τι θέλει, γιατί έχουν μικρά κολτσάκια που τραγουδάνε. Ρε φίλε, δεν ήταν πολύ πιο γελίο αντί για μικρά κολτσάκια και ξέρω κάνουν χοντρό, α πούμε, με μουσια και. Και με τρίχα. Έλα, στο καλ. Νομίζω μας γυρίσε ένα κοριτσάκι. Δεν θα λόγω κάτι γίνει. Για, μας κάτι κοριτσάκι. Α, μας έφαγε. Μας δάγκωσε, μάλιστα. Γεια σου, κοπελίτσα, δεν είσαι κοριτσάκι. Κάτσε, έχει δόντια, έτσι λείπει ένα δόντι νομίζω. Κοίτα μία Q. Α, τώρα λες είναι το Q arm. Κάτσε ρε φίλε, έχει α. Ναι, αυτό είναι εδώ την κοπελίτσα. Λοιπόν, ωραία. Καταλήγουμε άρα δεν είναι κοριτσάκι, είναι μεγάλη κοπέλα. Μεγάλη κουμέ, πώς μεγάλωσε έτσι. Ελπίζουμε το YouTube να μην έχει πολύ γυμνό για να μην μας ρίξει και τίποτα το YouTube στο κεφάλι. Και για κάποιο λόγο μας δάγκωσε. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Είναι η αλήθεια. Τι. Α, μιλάει μια άλλη γλώσσα. Εμείς τώρα πάμε προς τα κάτω πια. Ελπίζουμε δεν γίνουμε και εμείς δέντρα. Σατάνιστα. Oh. Θα γίνουμε και εμείς δέντρα. Αμά, το χέρι μας. Κοίτα, δεν είναι κακό το να είσαι δέντρο. Α, γι' αυτό έχει τόσα δέντρα, ξέρεις. Τι σκέφτεσαι κατευθείαν. Κάτσε να ανοίξω το. Με ξέρεις τι φάση hold και θα γινόμαστε σιγά σιγά δέντρο, ξέρω εγώ. Ο Γκρούτ. Ο Τζόρας από το. Ναι, δεν. Ακόμα άνθρωποι είμαστε. Πάμε. Με ξέρεις και βλέπεις την ώρα, ξέρω έτσι. Ο Τζόρας από το τέτοιο, από το Game of Thrones. Ή ο Γκρούτ. Στο τέλος είναι I am Groot. Σταμάτα που μπορούσε να κουνηθεί τα παιδάκια πέρα. Τα παιδάκια εγώ, τα δέντρα πέρασαν, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Να το τρέσει, εντάξει. Όχι, ο Groot δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Άρα μας μιλάει. Τι γλώσσα μιλάει. Μαλάκα, δεν ξέρω αν είναι την γλώσσα αυτή. Τα δεντρίστηκα, ρε φίλε, ξέρω εγώ τι είναι να μιλάνε. Ναι, καταλαβαίνω, μήπως απλά είναι τίποτα Ισλανδοί developers και είναι στα Ισλανδικά. Δεν το γελάς. Ξέρεις, εγώ ταινίες έχω δει τελευταία. Και είναι και Ισλανδοί, ρε παιδί μου. Λέει, ή ξένοι, ή δεν είναι Ισλανδοί. Είδα μια Ισλανδική. Ή Ισλανδοί θα είναι. Είδα μια Ισλανδική. Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, α πούμε. Ισλανδικά είναι που σου λέω. Ισλανδικά είναι. Ακούμε που σε λέω. Κοίτα, άμα γίνουμε δέντρο, δεν θα πάρουμε μια κουλπόζα. Πρέπει να κάνουμε κανένα τέτοιο. Να κάνουμε ένα κολοδάχτυλο. Πρέπει να κάνουμε το χέρι μα τουλάχιστον. Και λέει και ένα βόρειο ύμνο, άρα είμαστε από κάπου βόρεια. Ισλανδοί είμαστε που σου λέω, το έχουμε λέει. Α, γίναμε στο δέντρο. Δεν θέλω να αμφισβητήσω την ιστορία του παιχνιδιού, αλλά αφού έχουμε ήδη γίνει δέντρο τόσο πολύ, σε κάποια φάση είμαστε πολύ δέντρο. Ενώ ότι. Πάει και τρέχα. Και που λες Κώστα. Πού χωράει ρε μαλάκα εκεί μέσα, ποια είναι αυτή. Δεν χωράει. Αυτή οκ είναι, αυτή οκ είναι μάμα είναι. Συνέλα, ναι, ναι. Έλα. Ωρε φίλε. Τουλάχιστον έχουμε φορτ. Ας είμαστε King Kier γι' αυτό. Sorry που σε έκανα κάρβουνο. Κοίτα, ήσουν ήδη ψιλονεκρή. Ήσουν δέντρο, actually. Ήσουν, ναι, ήσουν. Επίσης, να σου πω κάτι. Μη νοήμων οργανισμό. Μου σκάσαμε ένα τόρτσο. Αχ, έχουμε άπειρα. Δεν έχουμε, γινόμαστε δέντρο, Κωστή. Θα ανάψουμε το χέρι μας στο τέλος. Μπορώ να. Ωραία, δεν ξέρω που πηγαίνουμε την γη. Τώρα, άμα κλάσει αυτή η πετρέλαιο οξύδιο. Έλα. Κάτσε να ανάψω. Προσπαθώ. Για να δούμε το χέρι σε τι φάση είναι. Πω από τέλεια είμαστε, καθόλου δέντρο. Καθόλου δέντρο. Νιώθω σαν το 10% δέντρο. Σου λέω, νιώθω σαν τον Τζόρας ρε που κοίταγε το χέρι του εκεί στην έκτη σεζόν και ήταν σε φάση μάλλον πεθαίνω. Πεθαίνεις. Δεν πεθαίνει ο Τζόρας, γίνεται αυτό το, σαν το thing. Όχι, γίνεται πέτρινος που σημαίνει ότι πεθαίνει σιγά σιγά. Ναι, αλλά οι άλλοι που τον δάγκωσαν ήταν things. Ζούσαν, spoilers by the way. Ναι, sorry παιδιά.
μιλάμε για το Game of Thrones. Μπράβο, κάνεις καλό σπόλιο αυτό. Σας βλέπω να καταλάβει τι παίζει, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, ζούσανε, αλλά ήταν στα τελευταία της ζωής τους. Ακούσε ένας λόμος. Κάποιος που γορίζει η κοιλιά του, μπορεί να είναι ένα δέντρο προχωρά. Μπορεί να αυτά τα δέντρα που δεν τα πίνουν. Τα ζουν. Ακούστηκε πάρα πολλά σε αυτό, αναγνωρίστε το. Γεια σου κύριε Μανιταριάκη. Πάντα ήθελα να γίνω δέντρο. Σε ποιο. Τι. Κακά στη ναρκωτικά. Παλαμβάνουμε και ναρκωτικά. Να δείτε τον Κωστή, ας πούμε. Μαλάκα τι φάση, το τρόλ. Φοράει κουκούλα. Μα να τον πλησιάσω, μπορεί τι. Ξέρω εγώ, ρε Κωστή. Έλα εδώ, δεν είμαστε τόσο άσχημοι. Κοίτα, ακόμα. Αν είναι βασισμένο σε τίποτα Ισλανδικές, Σουηδικές μυθολογίες. Παίζει, ναι. Ή μυθολογίες, folk tales, ρε παιδί μου. Ναι. Θα λέει το όλο παιχνιδάκι. Άμα βγει ποτέ. Εντάξει, νιώθω σαν τρένο να ξέρει το έτσι. Είμαστε από αυτά που φορτώνουν του κορμού, ρε παιδί μου. Πάντσαν. Να δεν το κατάλαβες. Πατάω, δεν καταλάβω, δεξί, κλίκα μου το. Μην πατάς, ωραία, άκου να δεις. Λοιπόν, θα κάτσουμε, επί 3 ώρες εδώ και θα δούμε μέχρι να είχαμε στείλει στα σπίτα. Να δεις ότι δεν τελειώνει. Θα μας έβγαζε κάποια προειδοποίηση στο καλένα inventory. Και απλά σας βγάλει προειδοποίηση, έχεις ένα ακόμα σπίρτο. Use it wisely. Ναι, αυτό ξέρω. Λοιπόν, άκου θα τα κάνουμε. Τώρα που ήρθαμε ξανά εδώ. Μπορεί να κάνουμε τον κορμό και να περάσουμε στα ελιέφερα. Κάτσε. Κάτσε, αυτό είναι η ίδια ελιέφερα. Για να μπορεί να ανάψει τώρα αυτό, ας πούμε, εμείς. Ωραία, μπορούμε να κολυμπήσουμε τώρα, να κάνουμε το δέντρο κινητό. Α, όχι ρε, ήρθαμε γύρω γύρω. Α, αυτό ήταν στο σπίτι, ναι. Γεια σου σπίτι. Όχι το σπίτι. Μια σύντηση που έχουμε το Κώστα αφήσει. Α, ναι. Αυτό. Αυτό το παιχνίδι. Ένα ξύλινο εμείς. Ρούνε Σβένσον, εντάξει. Είμαστε Σουηδία. Λογικά, με τόσα Σβέ Σουηδία είναι σίγουρα. Όσλεραντ είμαστε. Άρα ένα Google να δούμε. Σβένσον, τι άλλο να είναι. Και ποιος κοιμάται. Α, είναι IKEA! Εντάξει, είμαστε τέτοιο. Πάση. Πάμε κάνουμε τις αψίες κάπου. Πάση. Τι. Πέσα. Τι απλά γλιστρήσαμε. Φορά και είναι χειρότερη ρίδα στην ιστορία. Δεν κατάλαβα τι έγινε, αλήθεια. Δεν το έψαμε ακόμα. Γι' αυτό, όχι, δεν δουλεύει. Δεν έχεις τόρτς πια. Τελείωσα. Κάτσε να κάνω ρόλο τον ημίχο. Α, πρέπει να τον έφαγε το χοντρός. Εντάξει, έχεις ένα πόδι ακόμα. Έμεινε ένα πόδι. Ούψ. Γεια σου, Σβένσον. Πώς πάντα κέφια. Ίσως και να μην έχει πόδι. Βασικά πόδι δεν έχει έτσι κι να δω τι του λείπει. Πρέπει να έχει ένα χέρι στα πλάγια. Κόλλα 5! Ένα μεγάλο μέρος του ποδιού του, το κεφάλι του. Κόλλα 5. Για πάμε ξανά στο σκοτάδι να δούμε τι μπορούμε να ανακαλύψουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε. Εμείς ξέρω πως απλά είναι μόνος του εδώ. Really. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε μια γυμνή τύψα που μαζάκι και γινόμαστε δέντρο. Και ένα. Χαιρό κολαράκι μου σε αυτό. Το λέμε και αυτό. Κώστας επιπλησμένος. Και ένα τεράστιο όγκρο το οποίο σκοτώνει ανθρώπους. Γιατί το λέμε όγκρο. Γιατί πρέπει να του βγάλουμε ένα όνομα, Κωστή. Ας το πούμε όγκρο. Όχι. Και μπλε λεντάκι. Πέρασε ένα κάγκουρο με ένα skyline, παιδιά πάνω. Θε τον ονομάσουμε. Πέρδικα. Περπατάει λεβέντικα. Ναι, προφανώς ωραία. Γεια σου κύριε Πέρδικα. Δεν θα τον πω Πέρδικα Κώστα, όχι θα τον πω. Γιατί να τον πεις όγκρ μωρέ. Είναι στα 15 λεπτά το βίντεο, δεν το αξίζει όνομα. Ναι, αλλά έχει φάει τη μισή μας οικογένεια. Μας κουτσούλιζε περιστέρι. Α, εντάξει. Τη μισή μας οικογένεια, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια σύζυγος του υπάδες. Ναι, ναι. Επίσης, έχω και το μικρόφωνο μπροστά. Δεν ξέρω, πάμε κάπου συγκεκριμένα. It's something. Εγώ δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Απλό προχωρά. Από εδώ αριστερά έχει πέτρε άλλο. Μαλάκα. Μα φωτίζει κιόλα, ρε. Αυτό μεγαλώνει αυτό που μα κάνει τώρα. Τι λε να έχει συν 2 effect. Συν 2 effect on grow. Α, δεν ξέρω πώ συν τα. Λε. Τα πειρά, αυτό ποτέ δεν είναι φαγητό. Α, δεν είναι να κάνει. Εντάξει, έχω τα μπλε λεζάκια τώρα. Μαλάκα ένας τεράστιος μπέμπις. Τι προφάσαι. Δεν ξέρω, εγώ τρέχω μια φορά. Αυτός που μεγάλωσε τεράστιος μπέμπις κατάστασε ένα σπίτι. Ωραία, και πού πάω. Εσύ είναι απλά ηλίθιος να σπουδαβαίνει και ρωτάς απόδειο.
είναι, είναι το meme που είναι κάπως έτσι ρε παιδί μου ότι πας και είναι με το πόδι. Ωραία λοιπόν. Εντάξει. We are 5 students. Κάτι ενδιαφέρον κάνανε αυτοί. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε εδώ κάπου γράφει λογικά το όνομα του παιχνιδιού. Βασικά που το βλέπει www.unforgivinggame.com. Πήραμε μια πρώτη ιδέα. Να δούμε αν είναι. Κάπως έτσι θα είμαστε λίγο καιρό, έτσι αν είναι. Δεύτερο κατά η Torchscape. Λοιπόν, είναι πέντε τύποι, ο Γκουστάβ Ιντμπιρκ. Ο Williams, είναι από, όλοι από διαφορετικά περιοχές του κόσμου, ξέρω εγώ. Και ένας Πίτερσον, ρε παιδί μου. Αμερικάνος. Λοιπόν, αυτά, το Angry Demon Studio, φαίνεται καλό. Εμάς γενικά εντάξει δεν είμαστε πολύ του horror genre, αλλά. Φαίνεται ενδιαφέρον, εντάξει. Καλό, αυτό, καλό okay. Προς το παρόν, όχι. Αυτά, αν σας άρεσε, μην ξέρετε να κάνετε like. Ήμασταν οι κουζίνες. Bye. Bye.